σίγουρα είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί. Ένας θεσμός ο οποίος τιμά την επιχειρηματικότητα, αλλά πολύ περισσότερο αυτούς οι οποίοι εμπιστεύονται την Κύπρο, εμπιστεύονται τις υποδομές της, το ανθρώπινο δυναμικό της και επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν εδώ, προσφέροντας θέση εργασίας, προσφέροντας στην αύξηση των εισοδημάτων. Και είναι γι' αυτό που θέλουμε και ως κυβέρνηση, ως χώρα, να είμαστε και φιλόξενοι. Έχουμε ένα πολύ καλό εποπτικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να εξυγχρονιστούμε εκεί που υστερούμε, αλλά θέλουμε πάντα να είμαστε μια χώρα φιλική στις ξένες επενδύσεις και να συμβιώνουμε αρμονικά με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται την Κύπρο και συνεισφέρουν και στην Κύπρο μέσω των εργασιών τους. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να αντλήσουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις διεθνούς εμβέλειας και φήμης, είτε αυτές είναι υψηλής τεχνολογίας, είτε στο χρηματοοικονομικό τομέα ή και αλλού. Και αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε. Best Cyprus International Investment Awards, τα οποία διεξάγονται φέτος για ένατη χρονιά, είναι μια απόδειξη της εκτίμησης του Invest Cyprus προς το ξένο επενδυτικό κοινό και τους διεθνείς επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν επιλέξει τη χώρα μας για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά και επενδυτικά τους πλάνα. Ένα σπουδαίος θεσμός, ο οποίος επιβραβεύει τις εταιρείες που εμπιστεύονται και επενδύουν στον τόπο μας. Νομίζω ένας θεσμός που αναγνωρίζει το επιχειρήν στον τόπο από ξένους επενδυτές. Γι' αυτό και το καλωσορίζουμε, το στηρίζουμε και ελπίζουμε να έχουμε τέτοιους θεσμούς και στο επόμενο προσεχές μέλλον. Θα έλεγα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας οι ξένες επενδύσεις και ιδιαίτερα στο χαρτοφυλάκιο που έχω την ευθύνη στην ναυτιλία. Νομίζω η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα ναυτιλιακό κέντρο, σε ένα σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και οι ξένες εταιρείες αναγνωρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και επενδύουν στην Κύπρο και νομίζω έχουμε όλες τις δυνατότητες να προσφέρουμε πολύ μεγαλύτερη προοπτική στον τόπο για τις ξένες επενδύσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους δύο οργανωτές για αυτή την εξαιρετική βραδιά και να συγχαρώ βέβαια και όλους όσους έχουν βραβευτεί. Είναι εξαιρετική η σημασία αυτού του event, διότι ανταμείβει επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες είναι επωφελείς για τον τόπο αλλά επωφελείς και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Θεωρούμε ότι δίνει έτσι κίνητρο για να έχουμε και περισσότερες επενδύσεις στον τόπο μας. Οι ξένες επενδύσεις προφανώς φέρνουν κινητικότητα στην κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα μετά από τις συνθήκες της πανδημίας είναι απαραίτητο να γίνει μια επανεκκίνηση της οικονομίας και προς αυτή την κατεύθυνση οι ξένες επενδύσεις σίγουρα έχουν εξαιρετική σημασία. Γι' αυτό και πρέπει να δίνουμε κίνητρα προς την προσέλκυσή τους. Τέτοιου είδους επιβραβεύσεις σίγουρα αποτελούν ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Είναι ένας θεσμός ο οποίος προσδίδει αξία στις ξένες επενδύσεις, ένας θεσμός ο οποίος αναγνωρίζει την προσπάθεια η οποία γίνεται από τους ξένους επενδυτές για να έρθουν στην Κύπρο και νομίζω ότι δείχνει πόσον εμείς στην Κύπρο εκτιμούμε αυτή την προσπάθεια να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Κύπρο που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο τόπος μας. Οι ξένες επενδύσεις είναι ο τροχός που δίνει το έναυσμα για την ανάπτυξη στον τόπο μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι ξένες επενδύσεις, όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές στην κυπριακή οικονομία και έχουμε όλοι την υποχρέωση να βρίσκουμε νέους δημιουργικούς τρόπους να προσελκύουμε αυτές τις ξένες επενδύσεις. Τα headquarterings είναι ένας από αυτούς τους τρόπους που είμαι σίγουρος πως θα λειτουργήσουν όλοι οι φορείς με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να μεγαλώσει αυτό το κομμάτι. Κύπρος είναι
είναι ένα μικρό κομμάτι γης στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, της Μεσογείου, και μόνο με το να βγάλουμε έξω, αν θέλετε, την Κύπρο, μπορούμε έτσι να ενημερώσουμε και να δυναμώσουμε την υπόστασή της, αλλά και την οικονομική της ευρωστήριξη.